Ακόμα. Άντε, ρε. Ακόμα. Δεν είστε γρήγοροι, φαντάρι. Σε όλες τις ημέρες της ζωής σας
και της ζωής της Εκκλησίας. Να μην κάνουμε τη μεγάλη παράληψη να μιλάω εγώ και αυτά παλμένα από τις γραφές είναι, αλλά να αγιάσουμε και λίγο, γιατί αγιάζουν οι γραφές, βλέποντας ή ακούγοντας μάλλον το κομμάτι που αναφέρεται στην Άγια αυτή η ημέρα που είναι τελείωτη, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό και γένετο άθνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσα ως υπηρός και κάθισέται εφένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς απαντός έδνους των υπό την ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης συνήρθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντον αυτών. Και εξίστατο πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους ούκ ιδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι και πως εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν. Πάρθη και μύδι και ελαμίτε και κατοικούντες στη Μεσοποταμία, Ιουδαία και Καπαδοκία, Πόντο και την Ασία, Φρυγίαντε και Παφυλία, Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρήνη, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντον αυτών τις ημερτέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Εξίστατο δε πάντες και διυπόρουν άλλος προς άλλο λέγοντες τι αν θέλει το είναι. Έτεροι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι γλέφους με μεστομένη εισή. Να δούμε και λίγο πώς το ερμηνεύει ο ερμηνευτής. Και όταν από την εσπέρα της παραμονής άρχισε η μέρα της Πεντηκοστής και πρόκειτο αυτή να συμπληρωθεί ήσαν όλοι οι πιστοί με μια καρδιά συναγμένοι εις το αυτό μέρος. Και έξαφνα, χωρίς να περιμένει κανείς, ήρθε βοή από τον ουρανό, σαν βοή σφοδρού ανέμου, ο οποίος κινείται με ορμή και βιαιότητα
και η βοή αυτή εγέμισε όλο το σπίτι που κάθονταν οι Απόστολοι και οι μαθητές. Και είδαν με τα μάτια των να διαμοιράζονται σε αυτούς γλώσσες παρόμοιες προς τις φλόγες του πυρός. Και στον καθένα από αυτούς κάθισε από μια γλώσσα. Και γέμισε το εσωτερικό όρον με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες. Όπως το Πνεύμα που τους ενέπνεε έδινε σε αυτούς να μιλούν και να λέγουν θείους και ουράνιους λόγους και διδασκαλίες υψηλές και θεόπνευστες. Ήσαν δε εγκατεστημένοι στα Ιεροσόλυμα, σαν μόνιμοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, της Ιουδαίοι άνδρες προβλαβούντο και φοβούντο των Θεών από όλα τα έδρα, όσα υπάρχουν κάτω από τον ουρανό στη γη. Όταν δε έγινε η βοή αυτή του ανέμου, συνάχθηκε το πλήθος και όλοι κυριεύθηκαν από σύγχυση και κατάπληξη. Γιατί ο καθένας τους άκουγε τους μαθητάς αυτούς του Ιησού να ομιλούν με τη δική τους γλώσσα, να ομιλούν με την ειδική του γλώσσα. Έμειναν δε εκστατικοί όλοι και θαύμαζαν. Έλεγαν ο ένας τον άλλον, «Να, όλοι αυτοί που μιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πώς εμείς ακούμε ο καθένας μας τη δική μας γλώσσα, την οποία μάθαμε και μιλούμε από την εποχή της γεννήσεώς μας? Όσοι είμεθα Πάρθοι και Μίδη και Λαμίτε, και όσοι κατοικούμε τη Μεσοποταμία και την Ιουδαία και την Καταπαδοκία, το Πόδο και την Ασία, και τη Φρυγία και την Παμφυλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, που είναι πλησίο της Κυρήνης, και οι Ρωμαίοι που διαμένουν εδώ, τόσο αυτοί που λόγω της καταγωγής των είναι Ιουδαίοι, όσο και οι εθνικοί που προσελκύστηκαν στην Ιουδαϊκή πίστη και έγιναν προσήλυτοι, καθώς και οι Εκρήτης που καταγόμενοι και οι Άραβες, όλοι εμείς που καταγόμεθα από τα διάφορα αυτά μέρη, πώς συμβαίνει να ακούμε αυτούς να μιλούν και να διακηρύττουν στις γλώσσες μας τα μεγαλεία και τα θαυμαστά έργα του Θεού? Έμειναν δε όλοι εξτατικοί και έμβαιναν εις απορία και έλεγαν ο ένας τον άλλον, σαν τι να σημαίνει το έκτακτον αυτό γεγονός και σε ποια εξήγηση μπορεί κανείς να του δώσει? Άλλοι όμως περιγελούσαν και έλεγαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι γεμάτοι από γλυκό και δυνατό κρασί και δεν ξέρουν τι λέγουν. Έως εδώ. Αυτό είναι το κομμάτι που αναφέρεται καθαρά στην εκπλήρωση της υπόσχεσης του Χριστού. Συναγμένοι ήσαν οι μαθητές και σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, όπως εδώ όλοι ακούσαμε, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και επλήρωσε τον οίκον που ήσαν καθήμενοι και γέμισε το σπίτι χωρίς να αφήσει κενό πουθενά, εκεί ακριβώς που κάθονταν οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Καταρχάς, πάνω στο γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στηρίζεται και ο Ιερός Υμνογράφος. Σχολιάζει και αυτός με τον τρόπο του την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Δεν πρόκειται βέβαια για παρουσία ολόκληρης της θεότητας,
αλλά πρόκειται για ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ή για ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δεν ήταν ένα το χάρισμα, όπως ακούσαμε, της γλωσσολαλιάς, αλλά μοίρασε πολλά χαρίσματα, όπως αναφέρουν πράξεις των Αγίων Αποστόλων, στους Αγίους Αποστόλους, στους μαθητάς και γενικά σε όλη την Εκκλησία, την πρώτη, την Αποστολική Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, πρόκειται όχι για αυτό ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος να δει και μικρό μέρος ακόμα της θεότητας. Ένα πολύ, πολύ μικρό. Να φέρουμε στη μνήμη μας τη μεταμόρφωση. Δευτερόλεπτο. Μέρος του δευτερολέπτου κράτησε η μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος της μεταμόρφωσης. Και δεν άντεξαν οι μεταμόρφωσες, έπεσαν πριγείς κάτω. Φως ο Πατέρας, φως ο Υιός, φως το Άγιο Πνεύμα, Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα, πρόσωπο ο Πατέρας, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα. Εμείς παίρνουμε Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι Απόστολοι πήραν και γέμισαν και αυτοί ολόκληροι Άγιο Πνεύμα, όσο χώραγε το δοχείο τους, γιατί από εκεί και πέρα έπραξαν έργα θαυμαστά. Να σας θυμίσω, μάλλον θυμηθούμε όλοι μας, για να δούμε το μεγαλείο, το Λόγο του Χριστού. Ο πιστεύων εις εμέ, μίζωνα τούτον όν εγώ επίησα, ποιήσει. Αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν θα κάνει μόνο αυτά που έκανα εγώ, έτσι είπε ο Χριστός, αλλά μεγαλύτερα από εκείνα που εγώ έπραξα. Μίζωνα τούτον ποιήσει. Και οι Άγιοι Απόστολοι, παίρνοντας το Άγιο Πνεύμα, μίζωνα μεγαλύτερα επίησαν από εκείνα που έπραξε ο Κύριος. Έβαλε σε μεγαλύτερη δόξα ως προς τα έργα τους Αγίους Αποστόλους. Χαίρεται όπως ο πατέρας να βλέπει το παιδί, να είναι το παιδί του να είναι καλύτερο από αυτό. Και άλλωστε εμάς έβαλε στα δεξιά του Πατέρα με το γεγονός αναλήψεως. Το δικό μας ανθρώπινο, του καθενός το ανθρώπινο σώμα. Γιατί ο Χριστός είχε όλη την ανθρωπότητα από Αδάμ μέχρι και το τελευταίο ανθρώπου που θα κλείσει ο κόσμος, όλη την ανθρωπότητα στον εαυτό του. Μην ψάχνουμε το μυστήριο. Αυτός ξέρει πώς. Και εμένα και εσάς τον καθένα χωριστά μας έχει μέσα στο δικό του σώμα. Είναι μυστήριο, τότε οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Τότε θα το δούμε πώς ακριβώς είναι αυτός και πάλι μερικά, όχι ολοκληρωτικά, όσο χωράμε από τη χάρη που θα έχουμε να πάρουμε από τη δόξα του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, για το οποίο μας μιλάει η Αγία Γραφή και που θα ακούσουμε και την Αγία μας Εκκλησία
με τους ύμνους και αυτοί να υμνεί, θα δούμε, να δούμε τι ακριβώς αναφέρει περί του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια ακολουθία μεγαλείο, πολύ μεγαλείο, έτσι που ο άνθρωπος ζει πράγματι την ημέρα αυτή και μόνο από τους ύμνους Εκκλησίας, και μόνο από τους ύμνους Εκκλησίας. Κατέβηκε, λέγει, το Πνεύμα το Άγιο στους Αγίους Αποστόλους και κατέβηκε σαν πύρινη γλώσσα. Δεν ήταν γλώσσα φωτιά, αλλά σαν γλώσσα, λέει. Και το Πνεύμα δεν έχει σχήμα. Τέτοιο σχήμα πήρε απλώς γιατί έτσι έπρεπε να παρουσιαστεί η βούληση του Θεού τη στιγμή εκείνη που οι Απόστολοι θα μιλούσαν όλες τις γλώσσες του κόσμου και θα φωτίζονταν. Λέγει λοιπόν εδώ ο Ιερογράφος, «Η του Πνεύματος πηγή», το Αγιο Πνεύμα δηλαδή, που πηγάζει Πνεύμα Άγιο, «επιδημούσα της εν γη, φτάνοντας στη γη, εις πυρφόρους ποταμούς, με ριζωμένη νοητός, σαν ποτάμια από φωτιά, μοιράστηκε νοητός». Πήγε, λέει, δεν πήγε το Πνεύμα και κάθισε, λέει, στο κεφάλι του καθενός των Αγίων Αποστόλων. Τους εδρώσιζε, λέει, αυτή η φωτιά τους Αποστόλους, φωταγωγούσα, γεμίζοντάς τους φως. Και γέγονε αυτής και έγινε το Άγιο Πνεύμα για τους Αγίους Αποστόλους η φωτιά νέφος δροσερό, νέφος δροσόδες. Τους γέμιζε, λέει, δροσιά, αν και ήταν φωτιά. Και από την άλλη πλευρά ήτανε φλόγα η αιτίζουσα που έπεφτε σαν βροχή. Η αιτός είναι η βροχή. Φλόγα που έπεφτε σαν βροχή. Και εμείς, λέγει για μας, μέσω των Αγίων Αποστόλων που πήραν το Άγιο Πνεύμα, παίρνοντας τη χάρη, πως δια του πυρός και του ύδατος. Πού είναι το πυρ και το ύδωρ? Στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα. Εκεί μπαίνουμε μέσα και βγαίνουμε φωτεινοί. Το φως επέστη του Παρακλήτου. Ήρθε σε εμάς, λέει, το φως του Παρακλήτου και μας εδρώσισε. Θα ήθελα και κάτι ακόμη και να πάμε μετά κάπου αλλού να το δούμε ορισμένα πράγματα. Υπήρχε και ήταν χωρίς αρχή πάντοτε και έστι
και υπάρχει και έστω και θα υπάρχει. Ούτε αρξάμενον, δεν είχε αρχή, είναι άναρχο, ούτε παυσόμενον, ούτε θα σταματήσει ποτέ, είναι χωρίς τέλος, αλλά αΐ πατρί και Υιός συντεταγμένον και συναρτημούμενον, αλλά συνυπολογίζεται και συνυπάρχει μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Φως, ζωή, ζωή είναι ζωή, το Άγιο Πνεύμα, και χορηγεί ζωή. Είναι φως και χορηγεί φως. Είναι αυτάγαθο, από τον εαυτό του είναι αγαθό και παράλληλα πηγή που πηγάζει αγαθότητα. Δια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζεται ο Πατέρας και ο Υιός δοξάζεται και από όλους γνωρίζεται. Δια του Αγίου Πνεύματος και ο Υιός λοιπόν. Μία είναι η δύναμις, μία είναι η σύνταξης, μία είναι η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Τρία πρόσωπα, μία θεότητα, μία δύναμις. Δεν χωρίζουμε σε τρία, σε μία. Θυμηθείτε, λέμε τρεις φορές Άγιος ο Θεός στη Θεία Λειτουργία. Και όταν πει το Δόξα Πατρί και μετά, που ψάλλει ο ψάλτης του Άγιος Αθάνατος το μισό, βγαίνει ωραία στο τέλος μετά και λέει «δύναμις». Δεν λέει επιθετικό άρνημο, λέει ενικό άρνημο. Μία δύναμις, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Ιμνογράφος, είδαμε εδώ πέρα, ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Φως ο Πατέρας, φως ο Υιός, φως το Άγιο Πνεύμα. Ζωή ο Πατέρας, ζωή ο Υιός, ζωή και το Άγιο Πνεύμα. Με τη μόνη διαφορά, για να έχουμε ολοκάθαρη εικόνα πάνω στο θέμα αυτό, ο Χριστός τοποθέτησε την προέλευση του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα προερχόμενη, την προέλευση του Αγίου Πνεύματος. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε στο σύμβολο της πίστεως το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Βασισμένη αυτή η ρίση του συμβόλου της πίστεως ακριβώς στα λόγια του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιον έχει πηγή τον Πατέρα. Ο Χριστός μας είπε «Πέμψω ημίν τον Παράκλητο, θα στείλω σε εσάς τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, όπαρα το Πατρός εκπορεύεται, που πηγάζει και προέρχεται από τον Πατέρα». Ο Πατέρας είναι λοιπόν η πηγή. Και ο Πατέρας γέννησε και τον Υιό. Αλλά μην ψάχνουμε όμως να βρούμε αρχή ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Έτσι. Μην ψάχνουμε να βρούμε αρχή, δεν υπάρχει ούτε στο Πατέρα αρχή, αφού είναι άνθρωπος, τον γέννησε άνθρωπο. Έτσι. Και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Μην ψάχνουμε, γιατί άμα πάμε καπαλού είναι αίρεση από εκεί και πέρα. Αίρεση. Από εκεί πέρα γεννιέται η αίρεση. Αυτό λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, άλλωστε να πούμε και το άλλο, λέει ο Χριστός μας, στον ουρανό επάνω, αυτοί που είναι μάρτυρες αιώνιοι, μάρτυρες αιώνιοι, είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και προσθέτει ο Κύριος μας, οι τρεις αυτοί, εν εισι, και οι τρεις είναι ένα. Και μια ωραία ευχή, αφού οι τρεις είναι ένα,
μία θεότητα δηλαδή, αν θυμόσαστε, φέρτε στο μυαλό του Μεγάλου Βασιλείου μια ωραία ευχή που λέει, παρμένει και από τον Απόστολο Παύλο βέβαια, που τα είδε στον ουρανό επάνω, ότι δεν άρπαξε ο Υιός από τον Πατέρα ένα μέρος από θεότητα και τον άφησε λειψό τον Πατέρα, αλλά κατά τρόπο μυστηριώδη είναι ίσως ο Πατέρας με τον Υιό και ίσως το Άγιο Πνεύμα με τα άλλα δύο πρόσωπα. Ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσασι το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, και το παραλαμβάνει και ο Μέγας Βασίλειος σε μια ευχή στην Θεία Λειτουργία τη δική του, ότι δεν έκλεψε, δεν άρπαξε από το Θεό θεότητα, ώστε να γίνει ίσως ο Υιός με τον Πατέρα. Τα τρία λοιπόν πρόσωπα που ήσαν αΐ, που υπήρχαν πάντοτε, είναι ίσα μεταξύ τους. Ου, τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ούτε οι τρεις εν εισήν και οι τρεις είναι ένα. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος είναι κατανόητο για την ανθρώπινη δύναμη. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν, που έζησαν το μεγαλείο της Πεντηκοστής και που έγιναν λαμπροί σαν το φως που ο ίδιος ο Πατέρας έχει, με εκείνο το φως της Αγίας Πεντηκοστής, με εκείνο που και εμείς φωτιζόμαστε, δεν είναι άλλο εκείνο και άλλο το τότε και άλλο το τώρα, ένα είναι, ένα ήταν και ένα θα είναι, το λέει. Από αυτό παίρνουμε διδαγή βαπτίσματος. Από αυτό παίρνουμε και στα 7 μυστήρια που τελεί η Αγία μας Εκκλησία. Γι' αυτό παίρνουμε στον χώρο της Εκκλησίας και έξω που βρισκόμαστε με την προσευχή μας. Να είμαστε υπερβέβαιοι ότι μπαίνουμε μέσα σε μία αποθήκη, σε ένα θησαυροφυλάκιο, έτσι λένε οι πατέρες, και παίρνουμε από Άγιο Πνεύμα και αγιάζουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Να παίρνουμε και να παίρνουμε δέος μες στην Εκκλησία. Μην την κάνουμε την Εκκλησία όπως είναι το σπίτι μας μέσα. Αν και αυτό το σεβόμαστε πολλές φορές. Η Εκκλησία είναι το θησαυροφυλάκιο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί πορευόμαστε όλοι και αντλούμε και παίρνουμε από το Άγιο Πνεύμα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι έκανες ή κάνεις προσευχή ή πιάνεις το όρμα του Ιησού Χριστού στο στόμα, δεν μπορείς να το πιάσεις με το στόμα σου εάν προηγουμένως δεν επικαλεστείς το Άγιο Πνεύμα. Πώς το λέει? Ουδείς δύναται υπήν Κύριε Ιησού ημί εν πνεύματι Αγίω. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, θα περάσεις από το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν έχεις Άγιο Πνεύμα, δεν είσαι στο Ιησού. Και επομένως δεν μπορείς να μιλήσεις στον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε παρά μόνο όταν έχουμε Άγιο Πνεύμα να φωνάζουμε στον Χριστό μας και να του λέμε Κύριε μας ακούς. Και αυτό και ξεκινάμε την προσευχή μας. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Και αυτό απευθύνεται προς το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, βλέπετε εδώ ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφέρει ότι ήταν ορατό φωτιά πύρινες γλώσσες, ήταν σαν πύρινες γλώσσες, το είδαν
σε όλη την Αποστολική εποχή ήταν ορατό το Άγιο Πνεύμα. Σε όλη την Αποστολική εποχή. Όταν οι Απόστολοι μετέδιδαν το Άγιο Πνεύμα, το έβλεπαν οι παρόντες. Δεν το λέω εγώ αυτό, νομίζω το έχετε υπόψη σας. Λέει, λάβατε Άγιο Πνεύμα. Στη Μικρά Ασία ο Απόστολος Παύλος. Λέει, όχι, δεν λάβαμε Άγιο Πνεύμα. Ούτε έχουμε ακούσει για το Άγιο Πνεύμα. Και βάζει στα χέρια ο Απόστολος Παύλος και κατεβαίνει και το βλέπουν. Ορατά το Άγιο Πνεύμα. Ήταν ορατό το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, κάπου εκεί στεκόμενος ένας που έχει το όνομα Σίμωνας Μάγος, αν το έχετε υπόψη σας. Βλέπεις Αποστόλους, δια του Αγίου Πνεύματος και του ονόματος του Ιησού Χριστού, να κάνουν θαύματα και ζητάει και αυτός να του δώσουν το χάρισμα εκείνο, που ήταν χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Και τους έδινε λεφτά, για να αγοράσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ορατό το Άγιο Πνεύμα, δεν ήταν αόρατο το Άγιο Πνεύμα. Θα πείτε ή θα πούμε, γιατί ορατό? Γιατί ήταν ο κόσμος, κόσμος άγνοιας, κόσμος πολυμένος σε βάρβαρες συνήθειες, πολύ βάρβαρες συνήθειες. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσεις τους ανθρώπους από όλα τα είδη των θυσιών της εποχής εκείνης. Και κινδύνευαν και οι Απόστολοι από τους βάρβαρους αυτούς τους ανθρώπους και έβλεπαν ορατά τα σημάδια και αρρώστους να γίνονται καλά και νεκρούς να ανασταίνονται και το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει ζωντανά. Τόσο ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος λέει, μην διαμαρτύρεσαι και παραπονιέσαι, γιατί τότε το Άγιο Πνεύμα ήταν ορατό και τώρα δεν είναι. Τώρα εσύ είσαι σε πολιτισμένη εποχή και μιλούσε ο Ιερός Χρυσόστομος το 450 μετά τη γέννηση του Χριστού. Το 2000 τι έχουμε να πούμε, που έχουν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λέει γινόταν, ήταν ορατό, γι' αυτό γίνονταν τόσα θαύματα δια του Αγίου Πνεύματος, γιατί έπρεπε να αλλάξει ο κόσμος. Να δει αυτή τη δύναμη, τη μία που λέει ο Ιμνογράφος, να ενεργεί για να αλλάξει και τρόπος ζωής. Πεςτε μου τι ώρα είναι, σας παρακαλώ. Και μισή. Και μισή. Οκτώμιση. Δεν θα ήθελα να γίνω κουραστικός. Θα σταθώ σε αυτό που μας λέει εδώ η Αγία Γραφή. Πολλά σας είπα πάρα. Γνωστά σε όλους μας, γνωστά σε όλους μας. Αλλά αδερφοί μου, ξέρετε κάτι, θα μου το συγχωρέσετε. Βλέπω μέσα στην Αγία Γραφή και στα βιβλία αυτά ότι αντλώντας όλοι μας από εκεί μέσα, με την καλή διάθεση που έχουμε, μεταφορά σε κανένα βαθμό, καθαρίζουμε, έτσι το πιστεύω εγώ, ότι γίνεται κάθαρση. Λόγια του Αγίου Πνεύματος. Είναι αρκετή η απλότητα της Γραφής. Αρκετή του Ιμνογράφου που με έναν τρόπο μεγαλειώδη μας λέει το Πνεύμα το Άγιο, πώς εγύρισε και τι έκανε στον κόσμο αυτό. Γιατί λοιπόν εγώ να σας πω παραπάνω. Με την καλή διάθεση παίρνουμε τη δύναμή μας, φεύγουμε και φωτισμένοι και ολομένοι από εδώ πέρα. Θα σταθώ σε δύο πράγματα και θα τελειώσω, δεν έχω να πω παραπάνω. Φτάνει, μισή ώρα είναι πολύ. Στο εκεί που λέει εδώ ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι επλήρωσε όλο τον οίκον που ήσαν καθήμοι. Επλήρωσε σημαίνει γέμισε το σπίτι
όλο εκεί που κάθονταν οι Άγιοι Απόστολοι. Και παρακάτω αναφέρει και κάθισε στον καθένα το Άγιο Πνεύμα και επλήθησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Γέμισε το σπίτι, ένα αυτό, ξεχωριστά στον καθένα και γέμισε, λέει, και οι Απόστολοι γέμισαν από Άγιο Πνεύμα. Εσπλίστησαν. Νύστησαν, μάλιστα. Γέμισαν από Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ο επίλογος, μαζί με κάτι πατερικό. Τέλος πάντων, με αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να τα λέω. Δηλαδή, χόρτασα που θα λέγαμε. Όχι, γέμισα. Αν όλο το χόρτασα και το γέμισα. Στα αγωνία με που πιάνουν τους πατέρες στο στόμα, λυπνά το λόγιο πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να μεταπούμε. Ένας δρόμος υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, για να φωτιστούμε το Άγιο Πνεύμα. Θέλεις πνεύμα, είναι το ερώτημα των Αγίων Πατέρων. Δώσε αίμα. Δεν δίνεις αίμα, δεν παίρνεις πνεύμα. Τώρα αυτό σημαίνει απλά άμα κάνεις προσπάθεια να κόψεις, να κόψουμε εμείς δηλαδή, κάποια αγκάθια από μέσα μας, σίγουρα είναι αγκάθια, δεν μπορεί να μην είναι αγκάθια. Οθόνιο. Δεν θα αιματώσουμε. Έτσι. Άμα κόψουμε τα αγκάθια από μέσα, τελειώνω, δεν μπορούμε να πάρουμε. Θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και τη σχέση μας με τους ανθρώπους μας. Γιατί όταν μας πειράζουν οι συνάνθρωποι, έτσι όπως πιστεύουμε εμείς ότι μας πειράζουν, εάν δεν είχαμε τα αγκάθια, δεν θα πειραζόμαστε καθόλου και δεν συμπιόμαστε ώστε να λέμε ότι μας ενοχλούν οι άλλοι απ' έξω. Κάποια γόνατα χρειάζεται να βάζουμε, κάποια δάκρυα χρειάζεται να χύνουμε και μην ξεχνάμε ότι τα δάκρυα και τα γόνατα είναι όχι για μας πιο πολύ. Θα πεις εσύ το κάνεις. Όχι πιο πολύ για μένα, για τους άλλους, για μένα πιο πολύ, για την αμαρτία μου. Αλλά παρακαλώ τον Θεό να μου δώσει να καταλάβει ο υπότροκέφαλος τι σημαίνει ο άλλος για τον οποίο θυσιάζει ο Χριστός. Ευχαριστώ πολύ, τίποτα άλλο θέλω να πω. Όποιος αδερφός θέλει να πει κάτι, ευχαρίστω. Πάνω στο λόγο, ναι. Είπατε ότι την εποχή εκείνη, όταν πρώτα αγωνιστικά χρόνια, ας το κατακύριο ότι εμφανίστηκε ορατός. Το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, εμείς τώρα που είμαστε πιο... Περάσαν τα χρόνια τα οποία υπήρχε σε έντονη δράση ορθοδοξία. Τώρα που άρχισε πάλι έχουμε προβλήματα με τους αιρετικούς, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο σύνολο το δικό μας. Όχι αυτοί που είναι ασκητές ή μοναχοί. Στο σύνολο εδώ, στην κοινωνία, στην κοινωνία. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μπορέσει να τους δώσει να καταλάβει ότι υπάρχει, γιατί αυτό είναι κύριο και ορατός, γιατί με τα λόγια δεν πιστεύουμε σήμερα. Mm-hmm. Το είχαμε πει και σε πολλές φορές και ακόμα και θαύμα να γίνει, δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή το ερώτημά σου είναι... Γιατί δεν εμφανίζεται... Απόστατη. Ναι, αυτό εννοεί σε δυναμικότητα άτομα αποστολική. Και να τον αποστομώσει χωρίς λόγια. Λοιπόν, η απάντηση είναι πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή. Το μυαλό μας σήμερα δεν έχει τη βαρβαρότητα τη τότε. Τη βαρβαρότητα τότε. Ένα. Προσέξτε μην το πράγμα. Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ένας άθεος έβλεπε έναν άνθρωπο να αναστέγει ένα νεκρό δια του Αγίου Πνεύματος
Το σιγουρεύεις ότι θα πίστευε? Το σιγουρεύεις ότι θα πίστευε? Εξαρτάται. Εγώ δέχομαι. Βεβαίως εξαρτάται. Εγώ δέχομαι. Για να πιστεύω. Δύο εκδοχές. Τη μία να αρνιόταν το θαύμα, όπως τόσοι και τόσοι αρνήθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού, ακόμα και την Ανάστασή του. Ένα, έχουμε καθαρά, πολύ καθαρά, δεν μιλάνε αυτά μόνο τους. Δεν έχουμε και την άλλη πλευρά. Να αλλάξει. Να αλλάξει, έστω ότι άλλαζαν όλοι οι άνθρωποι, βλέποντας τα πράγματα, έτσι. Όλοι. Δεν είναι μία βία που ασκείται πάνω στον άνθρωπο ανελεύθερη. Δηλαδή από μόνοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να το δεχόμε, να το βλέπουμε μόνοι μας και προσωπικά ο καθένας. Γι' αυτό μιλάμε για 20 ιδεώς της τέλειο πίσω μου. Είναι μία βία που όταν βλέπεις το θαύμα, εκεί σταματάς και λες, κάτσε, κάτι πρέπει να είναι αυτός. Γι' αυτό για, φέρεις το μυαλό σου ακόμα και το άλλο. Για ποιον με περνάνε οι άνθρωποι, πρώτος ο Χριστός. Και αμέσως απάντησα. Τον Ηλία, τον πρόδρομο, ένα προφήτη. Γιατί έκανε θαύματα ο Χριστός. Και πάλι, βλέπεις, ήταν συγκεκριμένοι. Δεν λέγανε ναι, είναι ο Μεσσίας. Και έμειναν οι Ιουδαίοι στην πλειονότητά τους. Οι Ιουδαίοι σταυρωτές του Ιησού Χριστού. Άρα η αποστολή είναι πολύ δύσκολη. Και παραμένει, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Λίμα, ένα πολύ μικρό υπόλοιπο Ιουδαϊκό που έχει την καλή ή θα έχει την καλή προαίρεση για να δεχτεί τα μηνύματα του Ευαγγελίου. Είναι θέμα καλής προαίρεσης, δεν είναι θέμα θαύματος από εδώ και πέρα. Ότι να κάνει ο Θεός δηλαδή με τον τρόπο αυτό που ρώτησε εσύ και αυτό που έκανε οι Άγιοι Απόστολοι, το έκανε και το κάνει. Και το κάνει. Αλλά τούτα εδώ τα άματα ανοίγεις, τελείωσε. Θέμα δικό σου να κάνεις προσπάθεια. Έχει καμιά απορία άλλη πάνω σε αυτό. Ο εβραϊκός λαός απήθησε, δηλαδή αποστάτησε έναντι του Θεού, αφού τον εβλέπανε. Δηλαδή άμα θα διαβάσει τη Γενή και την Παλιά Διαθήκη, θα δεις ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι τους οδήγησε με την έξοδο του Μωυσή, πράγματα και θάματα. Ο Ιορδάνης λέει έκανε πίσω, με τον Ιησού του δηλαδή. Τόσα τρομερά πράγματα και αυτοί εξακολούθησαν εκεί να απειθούν. Πώς είπε ο Άγιος Αρχιδιάκονος Στέφανος, λί όταν απολογήθηκε, θυμάσαι, φοβερές φοράσεις, τους ξεσήκωσε, τους εξόργησε. Και μετά που είπε ο Αρχιδιάκονος, φοβερό πράγμα. Είναι δηλαδή το τράχημο σκληρό και δεν το λυγίστε λίγα. Αυτό που λέω εγώ τώρα, αυτό τους είπε ο Στέφανος, έτσι. Από τον Αβραάμ, τον πατέρα Αβραάμ, τον Ιακώ, Ισαάκ, ο Ιακώβ, και στην Αίγυπτο σας οδήγησε λες, όλα αυτά και εσείς μέχρι τα σήμερα απειθείτε και σταυρώσατε. Ναι. Και λέει, βλαστήμησε, λέει, λιθοβολήστε. Και έτσι λέει, λιθοβόλησα, ναι. Ναι. Και μέχρι τα σήμερα έτσι. Άρα, νομίζω, τα ανέφερε, πρέπει να καταλάβουμε ότι έκανε αράδα τα θαύματα και η απιστία τους, απιστία τους. Έτσι. Δεν παίζει το θαύμα το ρόλο εκείνο που εμείς περιμένουμε, αλλά το ρόλο τον δείχνει η δική σου πρόθεση που έχεις απέναντι σε αυτό που βλέπεις, αν είσαι καλό στη διάθεση ή όχι. Και μια και κάνουμε λόγο ορισμένες φορές για την καλή διάθεση, τους καλοπροαίρετους τους βρίσκει ο Θεός. Να είμαστε σίγουροι για το πράγμα. Μα είχε και μέσα στο εβραϊκό λαό, είχε καλοπροαίρετους, όπως λέει ο Ζαχαρίας, και Αγίου. Και Αγίους, όλες οι Αγίες. Και τώρα λέμε και το άλλο. Έρχομαι και εγώ στην αρχή ξεκίνησα και κατάλαβα κάποιο άλλο. Ότι να στείλει κάποιον άνθρωπο εδώ που να κάνει θαύματα και λοιπά, τη δύναμη του Αποστόλου, τον Αποστόλο και ούτω καθεξής. Την έχει τη δύναμη αυτή η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας την έχει και ούτε θα λείψει ποτέ. Και το λέω άλλη μια φορά, όσοι πιστοί προσέλθετε. Αυτοί που έχουν λίγνη πίστεως και μπαίνουν μέσα, για αυτούς
Είναι ζωντανός ο κύριος μας. Άλλος αδελφός κάτι. Έτσι. Και καταλαβαίνει και τα θαύματα και τα βλέπουν όλα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν δεν πιστεύουν πάλι. Έτσι, έτσι, σωστό. Θέλω να λέω σε κάποια φορά και εσύ. Ότι είναι εντύπωση πώς. Οι γραμματικοί στην Παρισία έλεγαν ότι τα γνωρίζουν όλα, ότι έχουν γραμματικές γνώσεις και είχαν κάποιες γραμματικές, άλλες γνώσεις. Και ενώ όμως δεν ξέραν το άλλο. Αυτό κύριε Κώστα, μήπως μπορούμε να το παραλληλήσουμε με τη σημερινή εποχή, ας πούμε, με τους σημερινούς θεολόγους. Ποιο? Αυτό ότι και οι σημερινοί θεολόγοι, ορισμένοι από αυτούς που έχουν σπουδάσει λίγοι στα πανεπιστήμια και έχουν κάνει ειδικές σπουδές στο εξωτερικό και έχουν πάρει πτυχία, ότι έχουν εντύπωση ότι τα ξέρουν όλα. Συζήταγα Φερρυππίν με ένα νεαρό θεολόγο εδώ από το Χοροπή, με κάτι γυαλάκια, ας πούμε. Και μου λέγεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει πέσει λέει σε αιρέσεις, είναι αλήθεια. Του λέω απόδειξε μου το τώρα. Μου λέει δεν μπορώ να σου τεκμηριώσω τώρα λέει. Πράγματα. Ο Άγιος Χρυσόστομος πολέμησε τους λύκους της Εκκλησίας πόσο δεν παίρνει άλλο. Και έπεσε πάνω σε αυτή τον αγώνα των αιρετικών στην ουσία. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος είναι από τα πρώτα αναστήματα και το μνημονεύει ο ιερέας, να προσέξετε, των μεγάλων πατέρων, λέει, της Εκκλησίας, βασιλεί του μεγάλου Γρηγόριου του Θεολόγου και άλλου σωστών. Αυτοί πήραν τα βραβεία τους στις σπηλιές πρώτα μέσα. Μέσα στις σπηλιές, όλοι ασκήτευσαν. Ποιος δεν θυμάται τα κλάματα της μάνας του, Ιωάννου Σωστών. Κάποια στιγμή ήθελε να φύγει να πάει μονάχα, να μονάσει, να γίνει μοναχός όπως και έγινε ο Ιερός Χρυσόστομος. Παιδάκι μου, χείρεψα μία φορά όταν πέθανε ο πατέρας μου και ήμουνα 19 ετών. Να μην χειρέψω και δεύτερη φορά φεύγοντας και πηγαίνοντας εσύ σαν μοναχός. Κλείσε μου τα μάτια και να πας στην ευχή του Θεού με λόγια δικά μου, σου τα λέω απλά, ώστε να μιλάει ένας απλός πατέρας. Είμαι απλή μάνα. Και έτσι έκανα με ο Χρυσόστομος. Στάθηκε στη μάνα, έτσι έπρεπε να θέλει μαθαίνουν να γίνει. Αν ήταν και αλλιώς την Καναγή, θα το έκανε ο Χρυσόστομος. Και αυτοί οι τρεις πατέρες αναφέρεται ότι έλειωσαν στην έρημο. Ήταν και ο δε Χρυσόστομος και φυλάστομος. Και έκανε άσκηση που δεν επέτρεπε η υγεία του. Και σε αυτούς τους πατέρες, στον Άγιο Βασίλειο νομίζω, κατέβαινε το Γευλέπαν το Άγιο Πνεύμα και δεν τελούσε Θεία Λειτουργία χωρίς να κατέβει ορατό το Άγιο Πνεύμα. Όποιος λέει αυτό βλασφημεί, γιατί αυτοί οι πατέρες όπου υπήρχε αίρεση την πολέμησαν με βάση τις γραφές και τίποτα άλλο παραπάνω. Έλα, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, να έχουν ένα πείσμα για να λέω φέρε μου ρε παιδί μου αυτά τα πράγματα που λες εσύ, τεκμηρίωσε, δεν θα λες αερολογίες. Και τσαντίστηκε, θύμωσε, μου λέει, δεν μπορώ να σου φέρω, εγώ λέει, στοιχεία για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Εγώ λέει, έχω σπουδάσει θεολόγος. Ο κύριος λέει, πατρόνος, ας πούμε, Φερρυππίν που είχε κηρύξει εδώ πέρα, πάνω στα θέματα αυτά που μιλάς εσύ, έχει στοιχεία γιατί έχει κάνει, λέει, ειδικές σπουδές απ' έξω. Ανάλογα πως την είχε μάθει τη θεολογία. Ανάλογα πως την μαθαίνει κανείς τη θεολογία. Να σου πω, θες να πεις κάτι. Είναι ότι παρόμοιος που τα ξέρω όλα της Εκκλησίας και ο Ορθόδοξος Χριστιανός τότε ήταν και ο Άριος. Έπεσε όμως σε πλάτη. Μόλις ανέβη πήρε φάνη ότι τα ξέρεις όλα, πέρασε σε πλάτη. Ένα παράδειγμα για αυτό το παρόμοιο που λέει τώρα. Ο Άριος δεν τα ξέρει. Το χθεσινό αποστολικό ανάγνωσμα από τους πράξεις Αποστόλων, που είναι από τα πιο συγκινητικά που υπάρχουν, αναφέρει το εξής. Τους είπε βέβαια, εγώ φεύγω και πάω για να τελειώσω τη ζωή μου. Όταν έφυγε βέβαια, έκανε περιοδία στη Μακεδονία και από εκεί στη Ρώμη. Και τελειώσε την πηγή ζωή του ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τους είπε, εκεί γονατιστεί στην Αμμουδιά, όπως ήσαν και προσεύχονταν, λέει το κομμάτι, στην Έφεσο της Εφεσασίας, είχε καλέσει, λέει, από την Αντιόχεια τους πρεσβυτέρους και τους έδινε νουθεσίες. Τέλος πάντων, γιατί λέει μέσα ότι επί μία τριετία νύχτα και ημέρα, λέει, σας νοθετούσα. Με τα δακρύων, γράφει μέσα το ανάγνωσμα του συνόμου, το σκεφτείς και το πράγμα.
Νύχτα και ημέρα σας μοδετούσαν και δίνα και δάκρυα. Και βέβαια του λέει ότι εγώ θα φύγω τώρα. Και προφητεύει. Μόλις φύγω εγώ θα πέσουν λύκοι βαρύς. Εξημών αυτόν. Από μέσα λέει από την εκκλησία. Εξημών αυτόν. Από μέσα. Θωμά αυτό που λέει τώρα εσύ. Μέσα τους ίδιους. Λαβρούντες λέει τι. Διαστραμμένοι. Διαστραμμένοι. Μην ψάχνουμε. Όποιος έβαλε τον εαυτό του σαν μεγάλο μνευτή, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό που έπεσε, ας ήταν κι άγιος. Ας ήταν κι άγιος μέχρι την ώρα αυτή που τα έλεγε. Μετά τελείωσε το θέμα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί είναι αρείοι θεολόγοι, ας πούμε, αν και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη θεολογική σχολή, θέλουν να έχουν τον τίτλο θεολόγους. Αν δεν τους πεις θεολόγους, είναι σαν να τους προσβάλλεις. Γιατί γίνεται αυτό? Βασιλάκι, γίνεται απλά γιατί είναι άψητη εντελώς. Άψητη όποια γίνεται. Αυτή εγώ δεν έκανα τον πρόσωπο, απλώς και απαντάω. Όταν ξεκίνησα για να πάω στη λογική σχολή, που ήταν διαφορετικά τότε, εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι σε τα σημερινά δεδομένα. 99 φοιτητές σε ένα έτος μέσα, με κλίση θεολογική, και ένας άνθρωπος ουσιαζόταν, την είχε την κλίση, αλλά ο διάβολος κάνει τα δικά του. Πήγαμε να σπουδάσουμε θεολογία, με έρωτα θεολογικό. Και ακούγαμε που και που από ορισμένα στόματα το συναξάρι τη εκκλησία, στο που διαβάζει το Μηναίο. Κόψανε λέει το κεφάλι του Αγίου και έβγαλε γάλα. Να αμφισβητείτε το θαύμα, δεν θυμάμαι ποιο από όλου του καθηγητά εκεί μέσα. Ας πούμε τεράστια επίδραση αυτή, κύριε. Πολύ μεγάλη επίδραση. Απόδειξε μου εσύ πώς τον άλλο τον ξύλωνε μέχρι τα κόκαλα και την άλλη μέρα είναι καλά. Όλο το συναξιάρι της εκκλησίας μας, τέτοιο είναι ακόμα μέχρι κάτω. Είδα και έπαθα για να βγάλω αυτές τις σκουριές από το κεφάλι μου μέσα. Ήμουν παιδάκι. Ναι. Μου βάζουν μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, πώς λέτε, θεμά ορθολογισμό. Δηλαδή, τι λογικά στέκει. Εντάξει, το δέχομαι. Δεν στέκει λογικά, το δέχομαι. Η θεολογία δεν είναι αυτό. Ας είναι καλά από εκεί πέρα που βρίσκεται η Σερβία ο πατήρ Φιλόχιος, ο Ράτοβιτς, που κάνει τεράστια δήμωση. Να μην κουραζόμαστε κιόλας. Λέει, κατεβαίναμε ένα βράδυ από έναν δρόμο των Αθηνών και είχε άλλους δύο δίπλα του που το συνοδεύανε. Και συναντήσα κάποιο πρόσωπο. Και λέει, από εδώ ο κύριος Τάδε θεολόγος. Ο Τάδε δεν ξέρω τι επάγγελμα είχε και συμπλήρωσε ο πατήρ Φιλόχιος. Θεολόγος κι αυτός. Γιατί θεολόγος? Και θεολόγος δεν είναι κύριος που είναι το πτυχίο. Και στον τράπεζα θεολόγος δεν γίνεται, μπορεί. Γιατί δεν είναι ακόμα τρένα, δεν θεολόγος. Ναι, από τους καλύτερους. Αριστούχος. Τις διαστροφές. Ναι, αριστούχος. Και τη γραφή την εφαρμόζει όπως ήταν εκείνος. Θεολόγος είναι. Και λέει θεολόγος κι αυτός για τον συμπορευόμενό του. Γιατί? Μπορεί να μην ξέρει γράμματα, αλλά ασκεί τη θεολογία στην πράξη. Πώς? Με τα πτυχία που κουρμπάρει άγιοι. Και όχι με τα πτυχία που έχουμε στα πανεπιστήμια εμείς. Εκεί χαλάνε τα παιδιά. Και ο άλλος σου κρίνει να τσομπάνιστα, αλλά σιγά σιγά το μεγαλούργης. Συμφωνείς? Ναι, στην πρώτη κομική σύνοδο. Στην πρώτη κομική σύνοδο, μιλώντας και αποδεικνύοντας γιατί πράγμα. Εκεί μίλησε για την Αγία Τριάδα, μίλησε. Ναι. Για το ομοούσιο. Και απέριξε και τον έτο, έτο. Ρε, το κεραμί με τη φωτιά μου. Ωρα, πέστε μου, σας κουράσω πολύ. Τα τρία μας. Ότι είναι ένας ουράς που σε αποτελεί τα γεμπιά. Είναι για δουλειά. Την προσευχή μας. Έτσι είναι. Καλά, είστε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, το Ιησούς ουρανής, Άγιος Θεός το όνομά σου. Thank you.
άνθρωπος σε όλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι. Αύριο, πέρα την εικόνα του χρόνου. Τι άλλο, τι άλλο. Τι άλλο, τι άλλο. Τι άλλο, τι άλλο.